η αγαπημένη η Χρύσα Νικολάκη. Πριν ξεκινήσουμε, θα ακούσουμε την μπαλάντα νούμερο 2. Παρακαλώ, μπορεί ο μουσικός. Μας κάνει ένα χαιρετισμό ο πολύ αγαπητός Κώστας Καρούσος, ποιητής, εικαστικός και πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Κύριε Καρούσο. Εκλεγή προσεκλημένη, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστώ το εκλεκτό πάνελ που συνυπάρχουμε ξανά με αγαπητά πρόσωπα στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. Να ευχηθούμε σε όλους με τις οικογένειές σας καλές γιορτές. Να πω δύο λόγια για τα βιβλία της πολύ αγαπητής. Γυναίκα Σεολήν, ποιητικό Αθήνα, εκδόσεις δρόμων 2021, της Χρύσας Νικολάκη. Υποβλητική ποιήση με πολλά στοιχεία ζωής και θυσίας. Η γυναίκα ως πορεία ζωής ενσαρκώνει το μύθο, την αθανασία και την ισορροπία της ύπαρξης. Τη θασευμένη ποιητική οριμότητα της Χρύσας, εκποιητική εγώ θα έλεγα, της έκφρασης και της προσφοράς. Η γυναίκα της αείρωης ανάτασης και της εσωτερικής πειθαρχίας, ο σύγχρονη Σαολίν του βιώματος και της πράξης. Ένας φωτεινός διάβλος ποίησης με πολλές λυρικές υποβολές αναδύεται στο έργο ο άνθρωπος της Οδύσσιας και της προσευχής της αγάπης και της θυσίας, ο αναστάσιμος παλμός του βιώματος, το οσανά του έρωτα και της σκέψης η γυναίκα ως παντοτινό θυμίαμα στους κύκλους της ζωής και της προσωπικής δημιουργίας. Στο δεύτερο της μελέτης και έρευνας, Γιάννης Ρίζος, Ορθόδοξη παράδοση στην ποίησή του, εκδόσεις δρόμων Αθήνα 2020, είναι επιβλίο της οργωμένης με το τρακτέρ του, το πρώτο ποιητικό του, της κοινωνικής και ρεαλιστικής πραγματικότητας του κοινωνικού μας χώρου. Η συγγραφέας Χρύσα Νικολάκη εδώ ισορροπεί και επαναφέρει με ιστορική παράθεση την ποιητική του εξέλιξη, έκφραση και θεματολογία του ποιητή στην πραγματική του διάσταση κοινωνική, ιδεολογική και λογοτεχνική στο έργο του. Ο βαθύς ανθρωπισμός του Ρίτσου είναι πέρα και πάνω από ιδεολογία, σωστά το εκφράζει η κυρία Νικολάκη, και έξω από κοινότυπες ερμηνείες της υψηλόφρονης, της διανθρώπινης και της προσευχητικής εμπολής ποιησής του. Η Χρύσα Νικολάκη συνεχίζει αεκίνητη στο χώρο μας, ως νέα, θα έλεγα, Σαολίν, βιογραφείται ερωτικά και αισθητικά στις μυστικές κρύπτες της θέωσης και της ποίησης του Γιάννη Ρίσου. Σας ευχαριστώ. Πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα να επισημάνω ότι το βιβλίο «Η γυναίκα Κρεολίν»
Το έχει γράψει η Χρύσα, για το... είναι αφιερωμένο στη μνήμη της φίλης, της Νατάσας Παπαχρίστου. Τώρα θα μας τραγουδήσει η Μίνα Κίνγκ, ποιήτρια, τραγουδίστρια, ηθοποιός και πολλά άλλα, το Bossa Nova. Το visage de mon passé, est sur le nuage, le visage de mon passé, est sur le nuage, le visage de mon passé, est sur le nuage, le visage de mon passé. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα θερμό χειροκρότημα για τον Βασίλη Ρωμανό που έπαιξε αυτό το κομμάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τη Μίνα. Συνεχίζοντας, θα θέλαμε να μιλήσει η κυρία Νικολίτσα Γεωργοπούλου Λιαντίνη, ομότιμη καθηγήτρια φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών
και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Χρύσας Νικολάκη. Καλησπέρα σας. Ακούγομαι εντάξει? Κύριε Πρόεδρε, φίλες και φίλοι της Χρύσας στην απόψινή βραδιά, είναι μια βραδιά αφιερωμένη στη Χρύσα, στη Χρύσα Νικολάκη. Για μένα είναι μεγάλη χαρά, αλλά και η συγκίνηση, γιατί η Χρύσα είναι στα χέρια μου από 18 ετών που την είχα φοιτήτρια. Οπότε όταν ο δάσκαλος βλέπει μια μαθητριά του ή η δασκάλα εν προκειμένου, αν και το αρσενικό πάντα περιλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα γένη, είναι πιο ισχυρό, λένε οι γραφιάδες τουλάχιστον, είναι όχι μόνο η χαρά, αλλά είναι και η συγκίνηση μεγάλη. Και δεν δέχτηκα απλώς να έρθω να ομιλήσω σύντομα, δεν θα σας κουράσω. 5 λόγια θα πω, αλλά πιστεύω να είναι εκείνα που πρέπει και τις αρμόζουν για τη Χρύσα. Αλλά δέχτηκα και να προλογίσω την τελευταία της ποιητική συλλογή «Γυναίκα Σαολίν». Έχω γράψει τον πρόλογο. Τα χρόνια της μαθητείας της Χρύσας Νικολάκη κοντά μου, κατά τη διάρκεια των σπουδών της στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι εκείνα που θεωρώ ότι εξαρκούν για να δηλώσω γενικά, καταρχάς, το ευγενές του χαρακτήρα της, που ξεκινάει από ένα εσωτερικό αγώνα να παραμείνει σε όσα πολλά αποφάσισε ένας απλός, ένας ευδαίμων άνθρωπος. Οι πολυετοί σπουδές της καλύπτουν τον επιστημονικό χώρο της φιλοσοφίας και θεολογίας, φιλοσοφία σπούδασε κοντά μου, μέχρι και τη λογοτεχνία. Το πλούσιο συγγραφικό έργο της που ακολούθησε και μέχρι σήμερα συνεχίζει, εκτείνεται από επιστημονική έρευνα πάνω στο ποιητικό έργο του Γιάννη Ρίτσου και τις χριστιανικές του καταβολές, βιβλίο που εξεδόθημεν τώρα, αλλά η συγγραφή του αποσκοπούσε στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και φτάνει μέχρι το έργο της στις ποιητικές συλλογές. Ως προς το επιστημονικό αυτό βιβλίο της, που σήμερα και αυτό συμπαρουσιάζεται για τον Γιάννη Ρίτσο, που εξετάζει τους συμβολισμούς τους χριστιανικούς του Ρίτσου, που βέβαια, όπως υπονοεί, δεν δηλώνουν κάποια θεολογική υποδομή που έχει ο Ρίτσος ή δεν δηλώνουν σίγουρα κάποια ομολογία πίστης, όπως ορθά, πολύ ορθά επισημαίνει, αλλά απλά χρησιμοποιούνται από το Ρίτσο, έτσι στην έρευνά της καταλήγει η Χρύσα Νικολάκη, ως στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού και ως φανέρωμα μιας επίδρασης του χριστιανικού πνεύματος πάνω στην αρχαιοελληνική σκέψη. Γι' αυτό και εντοπίζει τη χρήση του χριστιανικού μύθου, ξεκινώντας από τον χριστιανισμό και τον απομυθοποιεί από τη μεταφυσική του σίγουρα υποδομή. Είναι επιστημονική η έρευνα την οποία χρησιμοποιεί η Χρύσα Νικολάκη. Είναι άκρως επιστημονική διατριβή. Και δεν παρασύρεται από το ποιητικό της ταλέντο εις βάρος της επιστήμης και αυτό είναι κατάκτηση για μένα. Μπράβο σου. Στη διατριβή ερευνάται η επίδραση που ασκήθηκε πάνω στο Ρίτσο από το σύνολο της ελληνικής ποίησης, ξεκινώντας από τον επικό ποιητή τον Όμηρο
και το διδακτικό Ησίωδο, την Αττική Τραγωδία, περνώντας μέσα οπωσδήποτε από την ελληνική παράδοση του δημοτικού τραγουδιού μέχρι τη σύγχρονη πια ποίηση του Σολομού και του Κάλβου. Η επιστημονική δε μέθοδος, την οποία χρησιμοποιεί, είναι η μέθοδος της συγκριτικής λογοτεχνίας. Δεν είναι χωρίς μέθοδο γραμμένη η εργασία. Είναι η μέθοδος της συγκριτικής λογοτεχνίας και εν προκειμένου της παράλληλης σύγκρισης φιλολογικών και θεολογικών κειμένων με αρχαιοελληνικά στοιχεία. Σε ό,τι αφορά τώρα λίγα λόγια στο πλούσιο ποιητικό της έργο. Είναι ένα έργο πολύ πλούσιο μέχρι σήμερα για το πολύ νεαρόν της ηλικίας της, με μία ευάρμονα ποιητική μορφή και με έντονες συναισθηματικές επισταθμίες, με ένα σάλαγο υπαρξιακών και κοινωνικών πτυχών της ζωής, όταν ξετυλίγει τις σκέψεις της, και με ένα εύρος, μια ευρύτητα μιας ερωτικής μαγείας. Ο ποιητικός λόγος της έχει ένα ύφος πλαστουργικό και μεταμορφωτικό. Μαρτυρά την αγωνία της για τη διεργασία στην έκφραση. Την παιδεύει τη λέξη. Παιδεύει το στίχο πολύ. Πολλοί είναι οι στίχοι της που δονούν την ψυχή, αποπνέουν αίσθηση μυστηρίου με εκφράσεις μεταφυσικές. Αγωνίζεται να αποφύγει το βερμπαλισμό και δουλεύει, όπως είπα και προηγουμένως και πάλι το στίχο της, να μην ξεπέσει σε ένα φτηνό λυρισμό. Λυρισμό που θα προκαλέσει απλά αισθήματα των πολλών. Απλά θα έλεγα δουλεύει την κάθαρση μέσα στην ποίηση. Και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για την αξία που πρέπει να έχει η ποίηση στον πολιτισμό μας, ιδίως σήμερα που όλοι γράφουν βιβλία και ποίηματα και θέλουν να περάσουν στην αιωνιότητα με το όνομά τους τυπωμένο πάνω σε ένα βιβλίο. Μην ξεχνάμε, ο Νίτσε είχε πει ένας αιώνας ακόμη και να γράφονται τόσα πολλά βιβλία και πάει βούλιαξε όλη η ανθρωπότητα. Σίγουρα η Χρύσα δεν ανήκει στους ποιητές λαπάδες, που είπε κάποτε κάποιος υπουργός, Κούβελα τον λέγανε, και που ο Λιαντίνης το σατήρησε τότε και όνομασε πολλούς σύγχρονους ποιητές γιαούρτια. Θεωρώ ότι η Χρύσα μου θυμίζει, και εύχομαι να συνεχίσει έτσι, και έτσι θα τελειώσω, εκείνο που γράφει ο Ελίτης στο «Εκ του πλησίων». Λέει ο Ελίτης. Οι κακοί ποιητές τρέφονται από τα γεγονότα, οι μέτροι από τα αισθήματα και οι καλοί από τη μετατροπή του τίποτε σε κάτι. Το «εκ του μη όντο, το εκ του μη όντος ον λογαριάζει». Σας ευχαριστώ. Καλή πορεία. Ναι. Θέλω να ευχαριστήσω. Θέλω να πω ότι τον κύριο Λιαντίνη τον είχε η φίλη μου η Νατάσα, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, και της είχα πει όταν ήταν εν ζωή ότι ήθελα πολύ να μελετήσω το έργο του και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπούρα, ποιητή, θεατρολόγο, κριτικό και επισκέπτης καθηγητής θεατρικής κριτικής στο ΕΚΠΑ. Ευχαριστώ πολύ που είμαι εδώ απόψε. Είμαι κατά λάθος, δεν γνώριζα τη συγγραφέα. Τη συνάντησα τυχαία στη Φωκίωνος Νέγρη. Ήταν φίλη φίλου φίλης. Έτσι ήρθα... ναι, τα ωραία πράγματα είναι σαν ατυχήματα. Και έτσι με... ενδιέφερε ιδιαίτερα ο Ρίτσος, γιατί είχα την τιμή, τη χαρά και την ευλογία να τον γνωρίσω και να τον ακούσω και σε ιδιωτικές συζητήσεις. Και πραγματικά αυτό το βιβλίο καλύπτει ένα κενό στην μελέτη της προσωπικότητας και του έργου του, στην εργοβιογραφία του, γιατί
αυτό που δεν χωράει στο μυαλό των ανθρώπων που σκέφτονται με κουτάκια, σε ταξινομούν με τα πουκάμισα και δεν μπορείς να είσαι και στην ντουλάπα με τα πουλόβερ, είναι ότι οι άνθρωποι και ειδικά οι ποιητές είναι πολύπλοκα όντα, όταν ποιητές είναι, όπως λέει ο Ηλίτης. Ο Ρίτσος ήταν, όπως και ο Σικελιανός, ποέτα βάτες. Ήταν πολυγραφότατος όπως ο Παλαμάς. Κατηγορείται ακόμα από κάποιους και μετά το θάνατό του, γιατί έγραφε πολλά. Ας γράψουν κι αυτοί αν μπορούν, κι αν τους διαβάζει και τους τυπώνει κάποιος. Ήταν ποέτα βάτες γιατί όλα αυτά που έγραφε τα έκανε σαν διαλογισμό. Η καθημερινή του γραφή ήταν ένα είδος προσευχής. Ξύπναγε και κοιμότανε με αυτή την τελετουργία, σαν μοναχός, σαν ασκητής. Ήτανε κυριολεκτικά κοσμοκαλόγερος. Στο τελευταίο του ποίημα, το επιλογικό, φαίνεται αυτό, είναι μέσα στο βιβλίο, και λέει: «Μερτικό εγώ, όλο το βιός μου το μοίρασα δίκαια, μερτικό εγώ δεν κράτησα, πάμφτωχος, με ένα κρινάκι του αγρού τις πιο άγριες νύχτες μας φώτισα, να με θυμάστε». Ο Ρίτσος έζησε με μία αγιότητα. Αδικήθηκε μόνο από τον εαυτό του και τις επιλογές του, γιατί ήταν τόσο αγνός και αθώος σαν παιδί που δεν ήξερε να λέει όχι και του φαίνονταν όλοι πλατωνικά το ίδιο καλή καγαθή όπως ήταν αυτός μέσα του. Όμως το στοιχείο που αχνοφαίνεται στη σονάτα του Σελινόφωτος και στον Επιτάφιο, θα σας πω τι λέει ο ίδιος μετά για τον Επιτάφιο, και αναλύεται σε αυτό το βιβλίο με επιστημονικό τρόπο, όπως είπε η ομότιμος καθηγήτρια, είναι το στοιχείο το υπερβατικό, το άρρητο, το άφατο, το αόρατο, το ανέκφραστο, αυτό που δεν χωράει στις λέξεις, που είναι πίσω από τις λέξεις, είναι κάτω από τις λέξεις, και το λέμε στη θεωρία της λογοτεχνίας υποκείμενο, subtext ή sous-text στα γαλλικά. Ο Ρίτσος δεν είναι το εύκολο σύνθημα που ακούγαμε στις πορείες ή στα πολιτικά μπαλκόνια, στις σελίδες πολιτικών εφημερίδων. Αυτή ήταν η εκμετάλλευση του ποιητικού οράματος. Σε έναν αιώνα υλιστικό, όπως ήταν ο 20ος αιώνας, και ελπίζω να μην κλείσει και ο 21ος αιώνας έτσι, ο ποιητής είναι καταρχήν πνευματικός δημιουργός. Σήμερα όμως, αν χρησιμοποιήσουμε τις λέξεις πνεύμα, θεός, ταλέντο, έθνος, Ελλάδα, θεωρούμαστε ρατσιστές, φασίστες κλπ. Ο Ρίτσος δεν χώραγε σε ταμπέλες. Δεν χώραγε ούτε στη στρατευμένη ποιήση, ούτε σε αυτό που λέμε αριστερά με αλφα κεφαλαίο ή με αλφα μικρό. Και αυτό φαίνεται στα τελευταία του έργα, όπου η αριστερά, η επίσημη αριστερά, τον αποκήρυξε και τον πέταξε σαν τρίχα από το γάλα. Φαίνεται ότι είναι ένας πραγματικός ποιητής που δεν έχει μελετηθεί ακόμα, και αυτό το βιβλίο είναι απλώς ένα τούβλο στο οικοδόμημα της μελέτης που θα διαρκέσει πολλούς αιώνες. Θα περάσουμε σε αυτό σε λίγο. Είναι αδικημένος. Είναι αδικημένος από τον εαυτό του, γιατί αντίθετα από τον Καβάφη, τον Ηλίτη και τον Σεφέρη, που είχαν μια πολύ σοβαρή κριτική αντιμετώπιση του ίδιου τους του έργου και αυτολογοκρίνονταν για καλό ή για κακό. Ακόμα και ο Χριστιανόπουλος είχε κρατήσει παράμερα ποίηματα που τα έβγαλε λίγο πριν καταρρεύσει. Ο Ρίτσος ήταν τόσο αθώος, τόσο αυθόρμητος και τόσο ένθεος, τόσο εμπνευσμένος, αυτό που λέγανε οι Λατίνοι ποέτα βάτες, που δεν χρειαζόταν να αυτολογοκριθεί. Ήταν ποιητική και η καλημέρα του, ήταν ποιητική και η καθημερινή λαλιά του, ήταν πιο ποιητική από πολλά από τα χιλιάδες ποίηματα που τυπώνονται σήμερα, κυρία καθηγήτρια, γιατί όλοι νομίζουν ότι είναι ποιητές αν γράψουν όπως μιλάνε. Μόνο οι ποιητές γράφουν ποίηματα όταν μιλάνε, οι άλλοι μιλάνε. Μια βασική παρεξήγηση είναι αυτή. Ναι, μεν η γυναίκα που καθαρίζει φρέσκα φασολάκια στη δροσερή ναυλόπορτα μπορεί να γίνει ερέθισμα για ένα ποίημα, αλλά πρέπει να είσαι ποιητής για να την κάνεις ποίημα. Δεν φτάνει να καταγράψουμε την πραγματικότητα και αυτό να θεωρείται ποίημα επειδή ο στίχος μας είναι ελεύθερος. Χαίρομαι πάρα πολύ που συμφωνούμε, γιατί μερικές φορές νιώθω ότι φωνάζω μόνος μου. Χαίρομαι. Λοιπόν, ο Ρίτσος
έκανε το λάθος που το εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι επικοινωνιακά να ταπεινωθεί σαν τον Χριστό, να φορέσει το κάνθινο στεφάνι και να πάει με τα γόνατα στον Παρνασσό της ποιήσης, όπως πάμε στην Παναγία της Τίνου. Κατέβηκε στο επίπεδο του απλού ανθρώπου για να τον ενυψώσει και ο απλός άνθρωπος του πάτησε τη ράχη, ακόμα του την πατάει, νομίζοντας ότι το να πηγαίνεις στο δρόμο με τα γόνατα ότι είναι απόδειξη ποιητικότητας. Άρα ο καθένας όπως μιλάει είναι ποιητής. Όχι, δεν είναι. Και σε αυτό το βιβλίο, όσο και αν το θέμα του είναι άλλο, είναι ο συγκερασμός αρχαιοελληνικών και χριστιανικών στοιχείων το θέμα, το ερώτημα παραμένει, γιατί είναι μεγάλος ο Ρίτσος? Τι γλάφκα κόμισε εις Αθήνας, εις Ελλάδαν και εις όλο τον κόσμο? Ο Ρίτσος κατάγεται από τη Μονεμβασιά, γεννήθηκε το 1909, πέθανε το 1990, ήταν το τελευταίο παιδί μιας πλούσιας οικογένειας γεωκτημόνων που προφανώς το είχαν δεσμεύσει πριν από τα γέννησή του οι μούσες. Θα διαβάσουμε τι λέει ο ίδιος για τη θρησκευτικότητά του σε ένα γράμμα που έστειλε στη Χρύσα Προκοπάκη και δημοσιεύεται στο περιοδικό Πολίτης Τεύχος 109 τον Νοέμβριο του 1990, σελίδες 52-53, είναι στο site της Greek Language. Λέει για τον επιτάφιο. «Αν σώζεται ο επιτάφιος, είναι ίσως από τους μακρινούς συσχετισμούς με τον Άδωνη, με την αρχαία ελληνική λατρεία του σωματικού κάλους, με την άνοιξη με τον Ιησού και προπάντων εξαιτίας του μορφικού δεσμού του με την παράδοση του δημοτικού τραγουδιού, με τις ρυθμικές και ηχητικές μνήμες των βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων, του κριτικού θεάτρου, της τουρκοκρατίας, της επανάστασης του 21, του μανιάτικου μυρολογιού, έτσι που το άμεσο γεγονός να επεκτείνεται συνειρμικά και αισθητικά σε έναν άπειρο χρόνο ιστορικό, μυθικό, εσωτερικό προς τα πριν και τα μετά». Είναι το πιο σύντομο, λακωνικό και περιεκτικό κριτικό κείμενο που θα μπορούσε να γράψει κάποιος για την ποιητική του Ρίτσου και επιτέλους, στο τέλος, είναι από τα τελευταία του κείμενα, το λέει ο ίδιος για τον εαυτό του. Όταν το έχει γράψει με αυτή τη διάβγεια και με αυτή τη σαφήνεια, είναι όλα εδώ. Είναι και ο Ιησούς, λέει, το ξαναδιαβάζω. «Αν σώζεται ο επιτάφιος, είναι ίσως από τους μακρινούς συσχετισμούς με τον Άδωνη, με την αρχαία ελληνική λατρεία του σωματικού κάλους, με την άνοιξη με τον Ιησού». Τι είναι το γλυκί μου έρ? Είναι ο θρήνος για τον θαμένο Άδωνη. Είναι αρχιετυπικό. Συνεχίζεται μέσα στους αιώνες, γιατί οι θρησκείες εναλλάσσονται. Οι θρησκείες είναι πέπλα που μας διευκολύνουν να επικοινωνήσουμε με το άρρητο, το μη επιστητό και το άφατο. Η θρησκεία δεν είναι το παν, είναι ένα εργαλείο και από αιώνα σε αιώνα αλλάζει ονόματα, μορφές, τελετουργίες, όμως η ουσία της είναι πάντα η επικοινωνία με το Θεό, η ανάγκη για ελευθερία και κυρίως ελευθερία έκφρασης και η αγάπη με την ορφική, χριστιανική, βουδιστική και συμπαντική της έννοια ως φιλότης. Σαν αυτό που κάνει τα υποατομικά σωματίδια να έλκονται το ένα από το άλλο και κανείς δεν ξέρει γιατί. Δεν ερωτεύονται, δεν είναι άνθρωποι, δεν έχουν συναισθήματα. Έχουν όμως μία έλξη που μπορεί να αποδοθεί ως φιλότης, το αντίθετο του νίκους, της εχθρότητας. Η φιλότης, έτσι. Εμπεδοκλής, πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν η πανγαία της προδωδεκαθέου πελασγικής θρησκείας έγινε Παναγία. Ο ισοσκελής σταυρός στον κύκλο, ο σταυρός του Δία είναι στα εικονοστάσια και στα καθίσματα των Βυζαντινών εκκλησιών. Τα θυμιατήρια είναι ίδια με αυτά που χρησιμοποιούσαν στον Παρθενώνα για τη θεά Παρθένο μητέρα. Μητέρα πιανού?
Το ξεχάσαμε ότι η Αθηνά είχε γεννήσει χωρίς να γεννήσει ως υπάρθενος. Και ξεχνάμε και με ποιον, γιατί δεν μας βολεύει πολιτισμικά. Τα ονόματα αλλάζουν. Οι θεότητες εναλλάσσονται. Όμως ο Θεός, το άγνωστο, το άρρητο, το άφατο, το μη επιστητό, είναι στην ουσία κάθε πραγματικού ποιητή, γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι πνευματικός δημιουργός. Όταν είναι ποιητής. Και αυτή είναι η ουσία του Ρίτσου και χαίρομαι και δέχτηκα να μιλήσω για αυτό το βιβλίο, γιατί πραγματικά καλύπτει ένα επιστημονικό κενό στην έρευνα για την ποιητική και την προσωπικότητα του Ρίτσου. Είναι τεράστια η παραγωγή του. Η κόρη του μου είπε ότι ακόμα έχει χειρόγραφα ανέκδοτα. Φέτος δώσαμε με την Επιτροπή Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων Μετάφρασης για ένα βιβλίο του 19 στην Καρακάουζη το βραβείο, γιατί πήρε ανέκδοτη χειρόγραφη συλλογή του Ρίτσου και την έβγαλε σε δίγλωση ελληνοϊταλική έκδοση. Σημαίνει ότι αυτός ο ποιητής δεν έχει πεθάνει, μπορεί να μας εμπνέει ακόμα, να τον αναλύουμε ακόμα με τα καινούργια πρίσματα, οι αιώνες αλλάζουν, τα πρίσματα αλλάζουν, ο άνθρωπος μένει ο ίδιος. Και θα πω και κάτι και θα κλείσω με αυτό. Απόδειξη ότι ζει ακόμα ο ποιητής δεν είναι τόσο αυτοί που τον μελετούν και τον θαυμάζουν, είναι όσοι τον λιδωρούν και γράφουν λιβέλους εναντίον του. Με χτυπούν, άρα υπάρχω, και αυτό είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αθανασίας σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μπούρα. Τώρα θα είναι κοντά μας η Μίνα Κίνγκ, η οποία πρέπει να σημειώσουμε ότι έχει κατακτήσει τις μουσικές σκηνές του Λονδίνου και σήμερα ήρθε αποκλειστικά από το Λονδίνο εδώ για μας. Και θα τη συνοδεύσει ο μουσικός ο Βασίλης Ρωμανός. Σε ένα αεροπλάνο να δω τον κόσμο από εκεί πάνω. Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει η γη με ζωγραφιά. Μαζί την πήρες σοβαρά και εσύ την πήρες σοβαρά. Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόπιτα, μοιάζουν με ορμήγια οι ανθρώποι. Το μεγαλύτερο ανάκτορο μοιάζει με ένα μικρό λιτόπι. Κι όλοι αυτοί που σε πικράνανε από ψηλά να τους κοιτάξεις, θα σου φανούν τόσο σημαντικοί που στη στιγμή θα τους ξεχάσεις. Αγαπημένη μου, μη κλαις, πάνω ψηλά μαζί αν θες να δεις μαζί μου τη σελήνη. Ένα φεγγάρι είναι και εκεί. Όταν κοιτάς από ψηλά, μαζί γη με ζωγραφιά, μαζί την πήρες σοβαρά, μαζί την πήρες σοβαρά. Μια
αγοράζουν τα σπίτια με κουκλοσπίτα και τα κανόνια με παιχνίδια. Από ψηλά δεν ξεχωρίζουν οι ομορφιές και τα στολίδια. Κι όλοι αυτοί που σε πικράνανε από ψηλά να τους κοιτάξεις, θα σου φανούν τόσο ασημαντοί που στη στιγμή θα τους ξεχάσεις. Αγαπημένο μου, μη κλαις, πάμε ψηλά μαζί αν θες, να δεις τη γη απ' τη σελήνη. Ένα φεγγάρι είναι κι εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, τη Μίνα. Συνεχίζοντας, παρακαλούμε την Παναγιώτα Μπλέτα, διανοήτρια και συγγραφέα και μέλος της ΠΕΛ, να μας μιλήσει. Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Μεγάλη χαρά και η δική μου που θα μιλήσω για τη φίλη μου τη Χρύσα, όμως σήμερα θα μιλήσω για την ποιήτρια τη Χρύσα, για το τελευταίο της ποιητικό πόνημα, τη γυναίκα Σαολίν. Η Χρύσα Νικολάκη φορά το δικό της προσωπικό πέπλο και μας παρασύρει να χορέψουμε μαζί της στους ρυθμούς ενός ερωτικού διηγήματος, που δεν είναι διήγημα, αλλά ένα ποιητικό βύθισμα στον κόσμο των αισθήσεων και των παρεσθήσεων. Με ευδιάθετο ύφος, αλλά και τρυφερή ηρωνία, μας ξεναγεί σε όσα συνθέτουν τα όνειρα και τους εφιάλτες της. Δανείζεται στοιχεία πολιτισμών από διάφορες ιστορικές περιόδους για να περιγράψει τη σύγχρονη γυναίκα μέσα και έξω της. Με μια διάθεση φιλοσοφική, αλλά και σαρκαστική ταυτόχρονα, προσεγγίζει τα θέματά της σαν κυνηγός που επιτίθεται στα θυράματά του όχι για να τα σκοτώσει, αλλά για να συλλάβει εκ νέου την ανατομία του κόσμου. Ασαφής ο χρόνος και ο τόπος στροβιλίζονται μπροστά στα μάτια μας, θέλοντας να εχμαλωτήσουν την προσοχή μας στο διατάφτα και όχι στο φαίνεσθε. Με έντονη αγωνία στους στίχους της, που προσπαθούν να προλάβουν τη γρήγορη σκέψη της, παντρεύει ετερόκλητα στοιχεία και φωνάζει. «Δεν είμαι άλλη τη εξίσωση. Ψάξτε με λίγο περισσότερο». Μοναχή της παλεύει. Παλεύει να ξεφύγει από τον εσωτερικό μονόλογο και να πλωθεί πάνω μας. Να μοιραστεί μαζί μας όσα θεωρεί ότι δεν της επιτρέπονται. Όσα δεν είναι politically correct. Η γλωσσική της καλλιέργεια της επιτρέπει να παίζει μαζί μας. Κλείνει το μάτι σε όσους κατάλαβαν. Με τους υπόλοιπους θα ασχοληθεί όταν θα δηλώσει συμμετοχή στην εξωστρέφεια. Αλήθειες και ψέματα μοιρασμένα σε ανάγκες ψυχής και σώματος. Έτοιμα τόξα για να χτυπήσουν το πάτερ ημών που ερμηνεύτηκε λάθος από τους ανθρώπους. Συνθέτει τα βιώματά της με μια σιωπηλή συγκίνηση που κρύβεται πίσω από την αισθητική της. Οι δυνάμεις της ζωής αναβλύζουν από μέσα της. Πού να στρατοπεδεύσει όμως, πού να ξεχειμονιάσει την ψυχή της που θέλει πάντα να φορά καλοκαιρινά ρούχα. Σουρεαλιστικές εικονοπλασίες δημιουργημένες σε πλατό εικονικής πραγματικότητας. Ακίνητη η φύση μπερδεύεται με τις αισθήσεις της που είναι σε εγρήγορση, προσπαθώντας να συλλάβουν την αθανασία. Ξεκινά την έρευνά της για τη ζωή μέσα σε μια οραματική περιπλάνηση. Με τα λαμπερά της μάτια μας ταξιδεύει σε υπερφυσικά τοπία σαν αερικό. Συναντά μορφές που περιπλανιούνται ελεύθερα στο σήμερα, στο αύριο και το χτες, σαν φαντάσματα, σαν σκιές, σαν σχήματα του παραλόγου, συνδιαλέγεται μαζί τους,
ξεκουράζει την ψυχή του στην πένα της. Παρουσιάζει τα διλήμματα του ανθρώπου σαν ιστορική συνέχεια στα βάθη των αιώνων. Με μια αποκαλυπτική συνείδηση, επιχειρεί να χρωματίσει τις περιοχές που είναι λευκές από συναισθήματα και να ξανακοιταχτεί στον καθρέφτη, να έρθει αντιμέτωπη με τη μεταμόρφωση που φοβάται να διεκδικήσει. Δες με, είμαι η Χρύσα και η ζωή μου είναι ένα σύμπλεγμα από όλους εσάς που με μπερδέψατε, που όμως σήμερα αποφάσισα να με ξεμπερδέψω και να κάνω τη σταχτομπούτα ιστορική φυσιογνωμία χωρίς πρίγκιπες και άλλες τέτοιες αηδίες. Ορίζομαι γυναίκα και άνδρας του εαυτού μου και σε κανέναν δεν χαρίζομαι. Αγάπη που σαλεύει η μορφή μου, που τη μοιράζομαι με αυτούς που θέλουν να συναντηθούμε κάτω από τον πλατή ουρανό της πίστης στον άνθρωπο. Ευχαριστώ. Και τώρα πάλι θα θέλαμε τη Μίνα Κίνγκ να μας διαβάσει ένα ποίημα. Το αστερόφωτι. Θα διαβάσω ένα ποίημα της αγαπημένης Χρύσας Νικολάκη, που είναι γραμμένο και αυτό για την αγαπημένη φίλη που έφυγε και δεν είναι κοντά μας τώρα. Το ποίημα λέγεται Αστερόφωτη. Μου έδωσε το βιβλίο της να διαλέξω και διάλεξα αυτό. Μετά βρήκα το βιβλίο της πάλι και ξεφύλισα και βρήκα κάτι άλλο. Και κάθε φορά που άνοιγα το βιβλίο έβρισκα και κάτι καλύτερο και κάτι πιο όμορφο, κάτι πιο συναρπαστικό. Παραμένω σε αυτό και λέγεται Αστερόφωτη. Εκείνο το φεγγάρι, ασημένιος δίσκος που πάντα κοίταζες, ένα ταξίδι αστρικό που ονειρευόσουν. Τόσα ταξίδια έκανες, μα εκείνο πάντα σε μάγευε, ο ουρανός και τα αστέρια του, και εκείνη η θάλασσα πάντα σε συνδυασμό. Μαγική γαλήνη ή οδύσσια περιπέτεια, ρωτούσες, και απαντούσα, όπως νιώθει κανείς. Μα εκείνα τα μεγάλα μάτια σου, τόσο γεμάτα ουρανό, τόσο γεμάτα θάλασσα, πώς να ρίξουν άγκυρες στη γη. Ζήλεψαν κι αυτά το στερέωμα και έγιναν αιώνια άστρα και άφησαν εμένα πίσω τώρα να θωρώ το μεγαλείο τους. Μα πάντα οι σπουδαίοι άνθρωποι ονόματα στερισμών γίνονται, λένε οι σοφοί. Λέω κι εγώ, η ασήμαντη φίλη σου. Ευχαριστώ. Και τώρα παρακαλούμε τον κριτικό λογοτεχνίας και ποιητή, τον Γιώργο Ρούσκα, να μας μιλήσει. Με τον οποίο είχα την τύχη στην πρώτη μου ποιητική συλλογή να γράψει την κριτική εκείνος. Και τον ευχαριστώ και από εδώ. Καλησπέρα σε όλους. Πολλές φορές όταν κρατάς στα χέρια σου κάτι που θεωρείς πολύτιμο, νιώθεις χαρά μαζί με τιμή και ευθύνη. Κάποιες φορές θέλεις απλά να το βλέπεις. Διστάζει να το αγγίξεις. Άλλες πάλι τα δάχτυλα φλέγονται να το ψηλαφίσουν. Από τη στιγμή που υπάρχει, σου παρέχεται αυτή η δυνατότητα. Αποφασίζεις το τι θα πράξεις, ανάλογα και με το βάθος στο οποίο μπόρεσε να καταδυθεί το είναι σου. Όταν ένα ποιητικό έργο έχει αποκρισταλωθεί μέσα σου ως πολύτιμο, συμβαίνει το ίδιο. Από τη στιγμή που η αίσθηση τούτη είναι κοινή για την πλειονότητα των συνοδοιπόρων σου, η πρόκληση είναι μεγαλύτερη. Αυτό συμβαίνει και με το τεράστιο μέγεθος του Ρίτσου. Ιερό τέρας της γραφής. Άπαξ και το έργο του εκδόθηκε όμως, δίνει τη δυνατότητα να το ψηλαφίσει ο κάθε ένας, αδιακρίτως, ανεξάρτητα από το αν έχει χέρια επιδέξια, λεπτρά, χοντροκομμένα ή βέβυλα. Αποκαλύπτονται τότε τόσο πολλές πτυχές που δεν ξέρεις σε ποια να πρωτοσταθείς. Ενδεικτικά, το τοπίο και ο άνθρωπος, στην ποιησή του εννοώ. Η μνήμη,
ως θεμελιωτής του παρόντος, η θέση και η σημασία των αντικειμένων, ο συμβολισμός τους, η μεταμόρφωσή τους σε υποκείμενα, η θέση, η παρουσία και η αντίληψη της γυναίκας, ο ρόλος της λεπτομερούς σκηνογραφίας, η ατμοσφαιρική απεύθυνση στο θυμικό. Ένα από τα ζητήματα που έχουν από χρόνια εντοπιστεί και για τη διερεύνησή τους έχουν κάμποσες χιλιάδες λέξεων γραφεί, είναι το θείο στα ποίηματά του. Το βιβλίο της Χρύσας Νικολάκη, «Η Ορθόδοξη Παράδοση στην ποίησή του», ασχολείται με ένα συγκεκριμένο τομέα, ερευνώντας το πόσο έχει επηρεάσει η Ορθόδοξη Παράδοση τον ποιητικό του λόγο και πόσο ενυπάρχει σε αυτόν, πώς ανοιχνεύεται, πώς λάμπει ή άλλες φορές υποφώσκει σε σχέση βέβαια με την εποχή και το γενικότερο κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό κλίμα. Πόσο ευσταθούν οι θεωρίες για το αν ήταν χριστιανός, όχι μόνο στην ταυτότητα αλλά κατ' ουσίαν, πανθεϊστής, στρατευμένος, υπαρξιακός, εθνικός, οικουμενικός. Με αυτά ασχολείται το βιβλίο. Σαφώς και την ποιήση δεν την ενδιαφέρει αν ο γεννήτωράς της, ο ποιητής, πίστευε και πού ή όχι. Η ποιήση στέκεται ατόφια με την αξία του λόγου της υπεράνω του ανθρώπου που της έδωσε λεκτική υπόσταση, γιατί από τη στιγμή που δημοσιοποιήθηκε δεν ανήκει σε εκείνον, αλλά σε όλους, αποτελώντας κοινό αγαθό. Τον ιστορικό ή τον θεωρητικό σε επιστημονικό επίπεδο και τον κριτικό λογοτεχνίας όμως σε επίπεδο κατανόησης, διείσδυσης, πρόσληψης, ενδιαφέρει κάθε τι που ενδεχομένως καθόρισε ή επηρέασε τη ζωή του ποιητή και υπογείως, επιγείως ή εναερίως πέρασε στο λόγο του. Από την οικογενειακή του κατάσταση, την πίστη του στο Θεό, τις πολιτικές, τις κομματικές του απόψεις, τις ιδιαιτερότητες, τις αιμονές, τις τυχόν ειδικές ανάγκες ή εξαρτήσεις ή οτιδήποτε άλλο ήταν συνιστόσα της καθημερινότητάς του. Σημασία έχει ότι ακόμα και αν δεν πίστευε, ο Ρίτσος ήταν περισσότερο χριστιανός από πολλούς κατ' όνομα άλλους, αφού μέσα από τη γραφή του είναι πασίδηλη, αδιαμφισβήτητη και κυρίαρχη η αγάπη του για τον πλησίον. Τι άλλο να ζητήσει κανείς. Έπονται η διακηρυγμένη πίστη του στην ταπεινότητα, ο πόθος του για ειρήνη, αδελφοσύνη, για δικαίωμα στην ελευθερία, το ψωμί και τη χαρά. Όλα χριστιανικές αξίες αρετές. Το βιβλίο διαρθώνεται σε τρεις ενότητες. Η πρώτη ανοιχνεύει το πρόσωπο του Χριστού στην ποίηση και την πεζογραφία του Ρίτσου. Η δεύτερη μέσα από τα αρχαιόθεμα ποίηματα της τέταρτης διάστασης το χριστιανικό όσο και το αρχαιοελληνικό στοιχείο στο ποιητικό του έργο. Και στην τρίτη ενότητα εξετάζει η οικουμενικότητα του ποιητή αλλά και οι αναφορές που τον θεωρούν εθνικιστή καθώς και το κατά πόσο η ποίησή του υπήρξε στρατευμένη και υπαρξιακή. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν πολλά έργα του. Η Χρύσα Νικολάκη έβαλε και τις βιβλιογραφικές αναφορές στο μικροσκόπιο. Εργασία δύσκολη, δεδομένου και του τεράστιου όγκου, παραγωγικό το δοσγάρ, αλλά και της εκτεταμένης βιβλιογραφίας, η οποία προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην όλη προσπάθεια, αφού συχνά ανεβρίσκονται αντικρουόμενες απόψεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το αφιέρωμα στο Ρίτσο στα αιωλικά γράμματα, το Μάρτιο του 1976, όπου με εξαίρεση την κριτική του Τίμου Μαλάνου, οι κριτικές του αφιέρωμα αυτό υπήρξαν αρνητικές, ακόμα και από τον σημαντικότερο κριτικογράφο της εποχής τότε, τον Αντρέα Καραντώνη. Μνημονεύω και την Αλεξάνδρα Αλαφούζου που έκανε την αρχή με την περίφημη της κριτική «Κατηγορώ» για την πρώτη συλλογή του Ρίτσου, το «Τρακτέρ» το 1934. Όσο και αν υπάρχουν ιδιαιτερότητες στην πρόσληψη και στην ερμηνεία του συμβολισμού του Ρίτσου, όλοι οι μελετητές συμφωνούν για την ύπαρξή του. Το ίδιο συμβαίνει και με τον λυρισμό του, αφού το λυρικό στοιχείο είναι έκδηλο σε κάθε ανάγνωση. Σε σχέση με την ύπαρξη των θρησκευτικών συμβόλων, ονομάτων Αγίων και εορτών στο έργο του, δεν είμαι σίγουρος αν φανερώνουν μόνο μία ομολογία πίστης, αλλά ως ενσωματωμένα στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού, νομίζω ότι φανερώνουν τις αξίες και τα βιώματα του ποιητή, μέσα από τα οποία άλλωστε η ποιήση γεννιέται. Για την ορθόδοξη παράδοση στην ποιησή του υπάρχουν πολλές απόψεις, όπως και για το αν πίστευε στον Χριστό ή ανασπαζόταν τη διδασκαλία του και τις διακηρύξεις αξίες της, χωρίς αναγκαστικά να πιστεύει σε εκείνον. Ο Ρίτσος, καταλήγουν αρκετοί σοβαροί μελετητές, είναι με τον Χριστό των φτωχών και ταπεινών και όχι με τον Χριστό του Ιερατείου, που διαστρέβλωσε τη διδασκαλία και τη θυσία του. Όπως λέει ο ίδιος ο Ρίτσος, αρνείται να αγιάσει, γιατί θεωρεί ότι η άρνησή του να αγιάσει είναι ίσως η μόνη φτωχή αγιοσύνη του. Σχεδόν όλοι, μεταξύ των οποίων και εγώ, συμφωνούν στο ότι οι απλοί άνθρωποι στα μάτια του ποιητή είναι ιεροί. Αυτό περνάει και στους στίχους του.
Η Άννη Μίμς το επικυρώνει λέγοντας ότι ο Ρίτσος εξυψώνει τους λαϊκούς απλούς ανθρώπους και ταυτόχρονα μυθοποιεί τον μικροαστικό λαϊκό χώρο. Η Τζίνα Καλογύρου σωστά διακρίνει ότι οι απλοί άνθρωποι γίνονται ανώνυμοι άγιοι, ενώ κάποιοι λαϊκοί μάγκες εμφανίζονται φωτοστεφανωμένοι. Η σε αρκετά σημεία εντοπισμένη άμεση ή έμεση ταύτιση του ποιητή με τον Χριστό έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και ερμηνείες. Ακόμα και το φιλολογικό ψευδώνυμο Γιώτα Κεφαλαίο τελεία Σωστήρ, που χρησιμοποίησε ως νέος ποιητής, που παραπέμπει στην ονομασία του Χριστού Σωτήρ, οπότε και στο Ίωνο Σωτήρ, ξένησε, αφού παραμερίστηκε η ευρηματικότητα της καρκινικής του μορφής. Αν διαβαστεί ανάποδα, είναι το όνομά του. Ρίτσος Γιώτα, Ιωάννης. Σε κάποιους, αυτή η ταύτιση μπορεί να θεωρηθεί αυθάδια ή βλασφημία. Κατά την Άμι Μίμς, αποκαλύπτει όμως την βαθύτερη ταπεινοφροσύνη του. Η ίδια θεωρεί ότι στο εικονοστάσιο ανώνυμων Αγίων οι αναφορές του ποιητή στο Θεό αναφέρονται στο χριστιανικό Θεό, όπως και οι αναφορές στην Παναγία. Βλέπει άλλη μία έμεση αλλά και αποκάλυπτη ταύτιση του Ρίτσου με τον Χριστό, αλλά αυτό δεν την εμποδίζει να διακρίνει και τις αντιπαραθέσεις του Θεού και του Χριστού, ακόμα και της Παναγίας, με άκρως αισθησιακές σκηνές. Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Τηλιανός αντίθετα τονίζει ότι κατ' εκείνον ο Ρίτσος έχει βαθιά χριστιανική ορθόδοξη πίστη. Ο Παντελής Πρεβελάκης θεωρεί ότι ο Ρίτσος το ποίημα στο Χριστό αμφισβητεί τη θεϊκή υπόσταση του Χριστού, αλλά όχι την ηθική του φυσιογνωμία. Αυτός που είναι ένοχος είναι το ιερατείο. Πιστεύει ότι ο Ρίτσος δεν αναφέρεται καθόλου στην Ανάσταση, γιατί για να τη συμπεριλάβει στη διδασκαλία του ξένου, έπρεπε πρώτα να πιστέψει ο ίδιος και να αναγεννηθεί. Η Χρύσα Προκοπάκη αντίθετα αναφέρει ότι η ταύτιση του Ρίτσου με τον Χριστό είναι καθαρή. Για τον Χρήστο Αλεξίου, ο αγώνας του Ρίτσου να νικήσει τον εαυτό του δεν σχετίζεται με την πίστη του στον Χριστό, αλλά με τον υπαρξιακό του αγώνα στα σανατόρια ή στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπως και με τις τραγικές περιπέτειες του κοινωνικού του οράματος για μια κοινωνία ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Συμφωνεί με τον Αρχιεπίσκοπο Στυλιανό και με τον Πρεβελάκη ότι η παρουσία του Χριστού και η επίδραση της δασκαλίας του είναι έντονη στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του και της ποιησή του, και στο ότι με τις παρατηρήσεις τους κατορθώνουν να δείξουν πως στην ψυχή του Ρίτσου συνυπάρχουν αρμονικά ο Χριστός και ο Μάρξ. Συμπληρώνω εγώ και ο Διόνυσος, φτιάχνοντας την τριάδα, όπως πολύ σωστά είπε προηγουμένως ο κ. Μπούρας, Διόνυσος, Χριστός, Μάρξ. Είναι μια συνέχεια όλα αυτά. Όπως το ποίημα «Μια πηγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα», 1937. «Δεν ρωτούσαμε ο Χριστός ή ο Διόνυσος», όπως έγραφε κάπου ένα βιβλίο που το διαβάσαμε ύστερα από χρόνια, «με κάτι τόσα δά ψηφιά σαν πόδια ψήλου. Ο δικός μας Χριστός είχε περασμένα στα αυτιά του τσαμπιά στα φύλλα». Σαν να μιλάει ο Σικελιανός. Ο Αλεξίου θεωρεί ότι ο Ρίτσος δεν τον αρνείται τον Χριστό, αλλά αντίθετα απευθύνεται σε αυτόν με πόνο εξαιτίας της διαστρέβλωσης που έχει υποστεί η διδασκαλία του από την Εκκλησία και το κράτος. Το θέμα του πανθεϊσμού τώρα στην ποίησή του Ρίτσου, νομίζω ότι άνοιξε πρώτος ο Τάσος Λιβαδίτης, ορθά αναφέρεται στο ζήτημα η Χρύσα Νικολάκη, ο οποίος σχολιάζοντας το έργο Μαρτυρίες είπε ότι πρόκειται για έναν ανθρώπινο πανθεϊσμό που ξεκινά από την αποατομίκευση και την καθολικοποίηση του προσωπικού. Κατά την άποψη του Παναγιώτη Μαστροδημήτρη, στον πανθεϊσμό αυτό μπορούμε να συγκαταλέξουμε και άλλα δύο ποίηματα, το Κυρά των Αμπελιών και τη Ρωμιοσύνη, όπου η σύνδεση προσώπων από την ελληνική αρχαιότητα ως τις μέρες μας συγκεφαλαιώνει ολόκληρη την ιστορική πορεία του ελληνισμού, όπως εύστοχα είπε προηγουμένως ο κ. Μπούρας. Ο Οδυσσέας ανταμώνει με τον Μεγαλέξανδρο τους Βυζαντινούς Αγίους, τους Ακρίτες και τους Κλέφτες και τους Αντάρτες. Και η Ελλάδα, άλλες φορές ως Παναγιά, άλλες ως Θεά Δήμητρα, σαν Αρετούσα και κάποιες άλλες ολομικές γυναικείες μορφές, δείχνει την προσπάθεια του ποιητή να εντάξει το αγωνιστικό παρελθόν στο αγωνιστικό παρόν. Απόψεις με τις οποίες διαφωνεί και με τη δικιά του επιχειρηματολογία αντικρούει ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο Ρίτσος είναι βαθύτατα και γνήσια και μόνον ορθόδοξος. Εγώ θα μείνω στην άποψη του Γάμα Πισαβίδη, εφημερίδα Το Βήμα 1975, με την οποία συντάσσομαι, και είναι η εξής. Λέει ο Σαβίδης, απέδειξε επίσης ότι η ποιητική πράξη μπορεί να αλλάζει τα χαρακτηριστικά μιας υπαρκτικής καθολικότητας υπερβαίνοντας τις ιδεολογικές προϋποθέσεις που συνοδεύουν το ποιητικό υποκείμενο.
για το αν είναι στρατευμένος, εθνικός, κομματικός, οικουμενικός, υπαρξιακός, σχεδόν όλοι συμφωνούν ότι στο έργο του υπάρχουν άφθονα σύμβολα της πατρίδας και της πίστης, λάμπουν η αγάπη, η ελπίδα, η δικαιοσύνη, στροβιλίζονται ισχυρές πνές υπερβατικού, το είπε προηγουμένως ο κύριος Μπούρας πάλι, και συχνά ποτίζει το χαρτί ο λυρισμός. Και από εκεί και μετά ο καθένας έχει τη δικιά του θεώρηση. Όπως ενδεικτικά ο Μάρκος Αυγέρης, ο Τάκης Σινόπουλος, η Νόρα Αναγνωστάκη, η Αλεξάνδρα Ζερβού, ο Κώστας Μιχαηλίδης και άλλοι που εκτίθενται στο βιβλίο «Εν περιλήψη». Το ποιητικό έργο του Ρίτσου απλώνεται σε χιλιάδες στίχους. Αναμενόμενο να έχουν γραφτεί εκατοντάδες σελίδες κριτικής αποτίμησης με διαφορετικές απόψεις. Ο Παλαμάς ανύψωσε τον Ρίτσο, αφιερώνοντάς του στο γνωστό τετράστιχο τον στίχο «Να παραμερίσουμε για να περάσεις». Ο Μανώλης Αναγνωστάκης τον θεωρεί κύριο υπεύθυνο μιας ποίησης μεγαλόστομης και επικαιρικής. Αργότερα όμως τον υπερασπίζεται στο έργο του ο ποιητής Μανούσος Φάσης. Ο Πάνος Θασίτης θεωρεί ότι είναι ένας δυνατός ποιητής χωρίς να ξεχνά τον αρνητικό θρύλο της ποίησής του. Ο Τίτος Πατρίκιος ήταν αντιρρητικός προς τον Ρίτσο. Προσφάτως τον τιμά. Ακόμα και ο Ντίνος Χριστιανόπουλος εκτιμούσε μια πτυχή της ποίησής του. Ο Νίκος Φωκάς ασκεί μια ιδιαίτερα αρνητική κριτική στο συνολικό έργο του Ρίτσου, ενώ ο Γιώργος Αράγης τον αντικρούει δυναμικά. Ο Δημήτρης Νικορέντζος του καταλογίζει δύο αμαρτήματα, πολυγραφία και πολιτικοποίηση, τον θεωρεί όμως μεγάλο. Για μια καλή γεύση των ποικίλων απόψεων για το έργο του, δεν έχει κανείς παρά να ανατρέξει τη διαμάχη που είχε ξεσπάσει μέσα από θύελλα κριτικών του 1985, όταν εκδόθηκε το Εικονοστάσιο Ανώνυμων Αγίων. Όταν για ένα έργο γράφονται τόσα πολλά, θετικά και αρνητικά, αυτό σημαίνει ένα πράγμα, ότι η ποίηση δουλεύει. Εν κατακλείδη, ασχέτως με το αν πίστευε ή όχι, σαφέστατα υπάρχουν ενεργά στοιχεία ορθόδοξης παράδοσης στην ποίησή του, αφού μέσα στην ισχυρή ορθόδοξη παράδοση της εποχής του γεννήθηκε, ζυμώθηκε, ανδρώθηκε, έγραψε. Η Χρύσα Νικολάκη ανασυνθέτει με μαεστρία το ψηφιδωτό τους μέσα από ψηφίδες απόψεων κριτικών, μελετητών, ομοτέχνων, φιλολόγων, θαυμαστών, αντιρρησιών. Όποιον χαρακτηρισμό ή ταμπέλα και αν του προσδώσει κάποιος, δεν πάβει να είναι σπουδαίος, τρανός, από τους σημαντικότερους ποιητές μας του ποι με κεφαλαίο. Αν έχει νόημα τούτο το βιβλίο, αν έχει νόημα η απόψινή συνάντηση, αν έχει νόημα η ανασχόλησή μας με την ποίηση εν μέσω COVID, απαντά ο Ρίτσος με το ποίημα «Η Αράχνη», δημοσιευμένο το 1989 στα ποίηματα 58-67 τόμος Τίτα εκδόσης Κέντρος. «Η Αράχνη». Κάποτε μια τυχαία και εντελώς ασήμαντη λέξη προσδίδει μια απροσδόκητη σημασία στο ποίημα. Όπως παραδείγματος χάρη στο εγκαταλελειμμένο υπόγειο, όπου κανείς δεν κατεβαίνει από καιρό, το μεγάλο άδειο κιούπι. Στο σκοτεινό του χείλος περπατάει χωρίς νόημα μια αράχνη. Χωρίς νόημα για σένα, μα ίσως όχι για εκείνην. Σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ρούσκα. Η επιστροφή. Ένα ποίημα που θα μας πει... Με μουσική, όχι. Που θα μας πει η Μίνα Κίνγκ. Αυτό το ποίημα το βρήκα μέσα στις σελίδες του βιβλίου της αγαπημένης Χρύσας και την παρακάλεσα. Της είπα, μπορώ να αλλάξω κάποιο άλλο με αυτό, και μου είπε, ό,τι θέλεις Μίνα μου. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ που με άφησε να το πω, γιατί δεν ξέρω για κάποιο λόγο το ποίημα αυτό με συγκίνησε. Λέγεται «Επιστροφή». Okay. Γυμνή, με δυο φτερά αγγέλου και καρδιά γητευτή πορεύουμε. Στα χέρια η πηξίδα ακολουθεί το δικό της ρυθμό, συντονισμένη με τ' άστρα, και ο δρόμος δύσπατος, ανεφορικός, ασπάλαθη και αγκάθια, μια ελιά να κουμπίσω το όνειρο, να δώσει καρπούς ιεροσύνης αναζητώ. Τα σύννεφα πάντα και παντού, ακόμα και πίσω από τον ήλιο,
και εκείνος ο παιδινός κάθε πρωί να μην αφήνει να ησυχάσω. Η σικιά πάντα εκεί να βαραίνει τη ζωή μου τον ίσιο. Μα ξέρω, τα φτερά χάρη ανώτερη χαρίζουν να πετάξω πάνω τις ξένες και τα χαμόσπιτα, πάνω από τις οδύνες και το θάνατο. Ακουμπώ όλα μου τα όνειρα στο πιο απαλό σύννεφο. Άγκυρα ρίχνω εκ δεξιών του πατρός. Μόνο εκεί ακουμπάει η ψυχή μου, χρόνια τώρα. Ο λιγμός δωρεά Αθανασίας. Είμαι ελεύθερη, στη γη επιστρέφω, χωρίς αποσκευές. Με ένα πακέτο τσιγάρα και λίγα χρόνια επανόρθωσης. Κλειδί επιστροφής, η αγάπη. Στον οίκο της ζωής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Χρήστα μου. Ευχαριστούμε πολύ τη Μίνα. Και τώρα θα μας μιλήσει ο λογοτέχνης, ο Αντώνης Ευθυμίου. Παρακαλούμε. Καλησπέρα σε όλους. Τσέν σιάν μπουχουέ, τσιν τσάν πιαλά, μιλή ταλιάν τσου μπουχουέ, τσιν τσάν, σι τσέν σιάν. Αν αυτά σας ακούστηκαν κινέζικα, είναι λογικό, γιατί πρόκειται για ένα απόφθεγμα του αρχαίου Κινέζου φιλοσόφου Λάου Τσε. Σε απλά ελληνικά σημαίνει «Η αλήθεια δεν είναι πάντα όμορφη και τα όμορφα λόγια δεν λένε πάντα την αλήθεια». Ακριβώς αυτό είναι η γυναίκα Σαολίν. Όχι μια απλή ποιητική συλλογή, αλλά η ατόφια αλήθεια της Χρύσας. Αλήθεια φορούν τα πρόσωπα, τονίζει χαρακτηριστικά σε ένα στίχο της. Πράγματι, η αλήθεια της δεν κρύβεται πίσω από περίτεχνες λέξεις και φράσεις, αλλά συνοψίζεται σε 5 απλές λέξεις που συναντώνται και συχνότερα στην ποιησή της. Αγάπη, όνειρο, ζωή, ψυχή, έρωτας. Η λέξη αγάπη εμφανίζεται σε 51 ποίηματα από τα 77 της συλλογής και σε 3 τίτλους ποιημάτων. Για να ανθίσουν οι Ποσειδονίες μου, χρειάζεται της αγάπης ο ήλιος. Αν η ποίηση είναι ένα ταξίδι για τη Χρύσα, τότε αγάπη είναι αδιαμφισβήτητα η ιθάκη της. Στα περισσότερα ποίηματά της λειτουργεί σαν καταλύτης ευτυχίας, σε ένα ολόφωτο άστρο που φεγκοβολά στον αξαστέρωτο ουρανό της. Αυτή η εναγώνια ανατένιση της ζωής και η αναζήτηση της αγάπης διατρέχει σαν ορμητικό σχήμαρο στους στίχους της. Η Χρύσα εχνηλατεί τα χνάρια του παρελθόντος, τις σιωπές που δεν φώναξε, τα βλέμματα που δεν σήκωσε. Ψάχνει να βρει ένα ιαματικό βοτάνι στους λιμώνες της θλίψης της. Θέλει να αγαπήσει και να αγαπηθεί όπως ο ορίζοντας που αγκαλιάζει την απεραντοσύνη της ασημαντότητάς μας. Κόκκινο βελούδο η αυλαία, άδεια τα καθίσματα των ονείρων στην βουβή πλατεία. Το όνειρο είναι ένα φρισμένο κύμα στην αρητίδωτη λίμνη της καθημερινότητας, ένα ανέσπερο φως στον αραχνιασμένο κυροστάτη του συμβιβασμού. Η ποιήτρια αναφέρεται συχνά στο όνειρο, γιατί αισθάνεται σαν ένα σύγχρονο συνίωχος που σφίγγει σφιχτά τα γκέμια της ελπίδας παρά τους κοπέλους της ζωής. Ζωή. Μια τόσο μικρή λέξη που έχει τη δύναμη να περιγράψει όλα του κόσμου τα σπουδαία. Θάνατος και ζωή, εξίσωση απόλυτη. Η ζωή για τη Χρύσα είναι το απόλυτο αντίβαρο της απώλειας, ένας φοίνικας που αναγεννάται από τις τάχτες του. Η γυναίκα Σαολίν δεν είναι εκείνη που με ψημυρεί, αλλά εκείνη που τολμά να πετάξει. Γιατί η ζωή δεν είναι κατάσταση, αλλά απόφαση. Εξάλλου, τι να την κάνεις τη ζωή όταν δεν ξέρεις να πετάς. Μια γυναίκα Σαολίν όμως πρέπει να έχει και ψυχή. Εκείνο τον άειλο πυρόλιθο που βάζει φόκο στην αδράνεια. Δεν σώζει την κόλαση η μάσκα και της ψυχής το απόναπο τύπωμα. Η ποιήτρια εκλαμβάνει την ψυχή σαν ένα καθαρτήριο σώματος, σαν ενδοφλέβια ανάσα ενός λαχανιασμένου θεού. Είναι η πανοπλία, η αρματοσιά της γυναίκας Σαολίν. Φυσικά σημαντικό ρόλο στην ποιησή της παίζει και ο έρωτας, το δροσερό αεράκι της ζωής. Δεν δαμάζεται με φουρτούνες ο έρωτας.
Η Χρύσα ποτέ δεν προσπάθησε να καταπνίξει αυτό το ιερό συνέστημα, αλλά αντίθετα το κρέμασε στεφάνι στο κατόφλι των ακυβέρνητων πόθων της. Επίσης, η ποίησή της χαρακτηρίζεται και από βαθιά θρησκευτικότητα. Αυτό φαίνεται τόσο από τις εικόνες που πλάθει σε ορισμένα ποίηματα, όσο και από το ειδικό λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί. Αντιμήνσιο, άμβωνας, οσανά, χερουβίμ, πειραστής. Και οι λέξεις ανεμόσκαλες για έμπειρους σκηνοβάτες. Η Χρύσα αγαπάει πολύ την ελληνική γλώσσα και ως αξιοτέχνης του λόγου πλάθει και δικές της λέξεις. Αιματοσταλαγμίτες, λευκόγαντα, ελαιόχαντρα, αμετεωρολόγητος, ειρηνόψωμο, τυχοφωλιάσματα, κυρτοσπαθοφόροι, κεραυνοεκτοξευτές, νέρα ειδοστοιχειωμένες. Θα ήθελα όμως να επισημαίνω και κάτι άλλο. Στη συλλογή υπάρχουν μόνο 3 έμετρα ποίηματα. Μάνα σημαίνει αγάπη, μέλι με καρύδι και φιλίες. Σε αυτά τα 3 ποίηματα περιγράφονται γλαφυρά 3 σημαντικές αξίες της ζωής. Η άδολη μητρική αγάπη, ο έρωτας και η φιλία. Έτσι η Χρύσα σε αυτά τα 3 ποίηματα ήθελε να δώσει ρυθμό και μέτρο, ώστε μέσω της μουσικότητας να υμνήσει αυτές τις 3 αξίες. Τελικά, γυναίκα Σαολίν είναι η Νατάσα που έφυγε νωρίς, μήπως η ίδια η ποιήτρια που αφιέρωσε το βιβλίο στη μνήμη της. Γυναίκα Σαολίν είναι κάθε γυναίκα που πασχίζει να βγάλει τα προστοζήν και να μεγαλώσει τα παιδιά της. Κάθε γυναίκα που ορθώνει το ανάστημά της όταν το περιβάλλον της την θέλει σκυφτή. Κάθε γυναίκα που απαντά στο σεξισμό με στεντόρια φωνή. Κάθε γυναίκα που καταγγέλει την κακοποίηση. Κάθε γυναίκα που αποφασίζει να ζήσει για τον εαυτό της και όχι για τους άλλους. Κάθε γυναίκα που τολμά να ντυθεί την αλήθεια της όταν μια ολόκληρη κοινωνία την θέλει γυμνή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ευθυμίου. «Μάνα» σημαίνει αγάπη. Ένα τραγούδι σε στίχους Χρύσα Νικολάκη. Μουσική, ο Βασίλης Ρωμανός.
Πολύ ωραία. Τώρα θα μας μιλήσει η Φωτεινή Σαλακέλη, ποιήτρια και δασκάλα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί προσκεκλημένοι, σας καλησπερίζω και εγώ με τη σειρά μου. Τέτοιες συνάξεις μας κάνουν να ελπίζουμε και να αισιοδοξούμε πως η ζωή έχει ακόμα χρώμα. Θέλω ξεκινώντας να ευχαριστήσω την κυρία Νικολάκη για την εμπιστοσύνη της και την ευκαιρία που μου έδωσε να ασχοληθώ με τη νέα της ποιητική συλλογή «Γυναίκα Σαολίν» και να καταθέσω εν συντομία τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου ως αναγνώστρια. Δεν είμαι κριτικός. Απλώς θα μοιραστώ μαζί σας ό,τι ένιωσα διαβάζοντάς την. Η ανθολογία από την ίδια τη συγγραφέα χωρίζεται σε 4 θεματικές ενότητες. Θα σταθώ λίγο περισσότερο στην τέταρτη, στο φωτοστέφανο φιλίας, που αφιερώνεται στη φίλη της, αδελφή, όπως την αποκαλεί την Ατάσα. Αν και οι τρεις υπόλοιπες, η Χνηλασία, γυναίκα άνοιξη, ναό σκέψης, δεν με άφησαν ανέγγιχτη. Γεμάτες πρόσωπα και παρομοιώσεις και εικόνες, βγαλμένες από τη μυθολογία, μπαινοβγαίνει άλλωστε με τόση άνεση στους μύθους, χαρίζουν μια εφορία στον αναγνώστη. Είναι ταλέντο και τέχνη να κρατάς αμύωτο το ενδιαφέρον και η Χρήστα τα διαθέτει και τα δύο. Στίχοι που κλείνουν τα ποιήματα ως επιμήθεια, χωρίς όμως τη διάθεση συμβουλής ή κηρύγματος, απλά ως καταστάλαγμα εμπειρίας ή και προσωπικής βίωσης. Δεν ζυγίζεται με φλουριά η αγάπη, διαβάζουμε στο ποίημα «Θέμιδος Μέλαθρον» και κάπου αλλού «Βαρύ το τίμημα του εμείς, πανάλαφρο το εγώ». «Για να ανθίσουν οι Ποσειδονίες μου, χρειάζεται της αγάπης ο ήλιος», γράφει στην κυρά της λίμνης. «Φανερεί παντού η λαχτάρα της ποιήτριας για αγάπη». Στα κακτοειδή γράφει «Μια πεταλούδα ακούμπησε στο στήθος μου και ύστερα με φίλησε». Τολμηρή σκέφτηκα. Ξέρει για μια μέρα να αγαπά και μετά πεθαίνει. Διψά για αγάπη. Το επαναλαμβάνει με όλους τους τρόπους, σε όλους τους τόνους. Στο ποίημα «Μέλι και Καρύδι» συναντούμε δύο στίχους δυνατούς. «Για μια αγάπη γνήσια, διόλου μη βιαστείτε. Φορέστε την κορώνα της, ντυθείτε βασιλιάδες. Αν θέλετε γάμος κομφετή, ντυθείτε μασκαράδες». Αδιάκοπα ζητούμενο η αγάπη. Στους στίχους του χρησμού, σαν χρησμός ακούγεται. Ζωή χωρίς έρωτα, του Άδη είναι η σάξια. Καθόλου δεν με κούρασε διαβάζοντας τη γυναίκα Σαολίν η διαρκής αναφορά της ποιήτριας στην αγάπη. Εκφράζεται με τρόπο γλυκό, αλλά καθόλου γλυκερό. Αν δεν σεβαστείς τη φωτιά, την αγάπη σκέφτηκα εγώ, μοιάζουν άλλωστε και οι δυο τους, αναστενάδης δεν γίνεσαι θα πει. Ακόμα κι αν ίσως χάνεται ο έρωτος από τη ζωή της, εκείνη τολμά και ελπίζει. Τα βατράχια δεν ξαναγίνονται πρίγκιπες. Ξύπνα, ο ήλιος ανατέλει ξανά, καιρός για όνειρα. Διαβάζουμε στο ποίημα με τον εύστοχο τίτλο «Απόπλος». Συνεχίζοντας την ανάγνωση, κάνουμε μια στάση μεγαλύτερη στο τέταρτο μέρος της ποιητικής συλλογής, στο φωτοστέφανο φιλίας. Εδώ η πένα της χαρίζεται στη φευγάτη φίλη αδερφή, την Ατάσα. Είναι πολύ τρυφερό, Χρύσα, να σκέφτεσαι κάποιον, ακόμα κι αν δεν είναι πια εδώ. Μα είναι συνάμα εξίσου συγκινητικό. Αυτή η θύμηση να μετουσιώνεται στη δημιουργία. Επειδή ακριβώς η δημιουργία είναι εφάμιλη της ζωής, της αθανασίας. Εκεί όπου η μνήμη μπορεί να ψηλαφίζει κάθε στιγμή που το έχει ανάγκη, εκείνον που έφυγε. Αυτό ακριβώς πέτυχες. Η απώλεια έγινε έργομα και βάλσαμο για να γλυκαίνει ό,τι σε πονάει. Μα εκείνα τα μεγάλα μάτια σου, τόσο θάλασσα, τόσο γεμάτα ουρανό, πώς να ρίξουν άγκυρες στη γη. Ερωτά, απαντά και παρηγοριέται για την απώλεια από την αρχή της αναφοράς της στην αστερόφωτη. Όλοι οι στίχοι που ακολουθούν σαν τρυφερό κανάκεμα μου ακούγεται. Αγαπημένη, ο κύκλος της ζωής συνεχίζεται για να συμπληρώσει ευθύς. Υπάρχουν ευτυχώς φιλίες στο χρόνο, δέστες πως αντέχουν.
για να νιώσει την ταραχή της ψυχής της ποιήτριας από την αναχώρηση της φίλης από τη ζωή, επειδή έτσι το δίνει στον αναγνώστη, ως αναχώρηση που ευελπιστεί σε μια συνάντηση κάπου, αργά ή γρήγορα, πρέπει να ψηλαφίσεις το σφιγμό αυτής της φιλίας. Πουθενά στο αφιέρωμα στην Ατάσα, κυρίαρχη θέση δεν έχει ο θάνατος. Μόνο ταξίδι αστρικό, οδύσσιο, για ανέγγιχτες σαφές και αρώματα, που δεν πρόλαβαν αισθήσεις να ξυπνήσουν. Γέννησαν όμως ένα αστέρι, γνώριμο μόνο σε εκείνη, όπως το περιγράφει στην Αδελφοσύνη. Επιτρέψτε μου να σας το διαβάσω. Φωτεινό άστρο μου, της ζωής μου στολίδι, μες στο χιονιά και της καρυδιάς το ακίνητο, κρίνω ολόλευκο. Αδελφοσύνη και αγάπη αιώνια. Χρυσή τομή στην προμετωπίδα του χρόνου. Μανόλια της μέρας μου, της νύχτας μου για σεμί, του συναισθήματος ανθός, της λογικής λίθος. Δεν αποχαιρετούν. Αντίο δεν λένε στους αγγέλους του ουρανού μας. Εσύ που με χαμόγελο τον πόνο σαν της απουσίας σου δάμαζες. Έτσι γελαστής του μαρμάρου τη φωτογραφία, σαν από κορίτσι που ένιωσε της γυναίκας στα νιάτα. Με σοφία ωριμότητας. Μάνα εξπάρτης. Στη θρησκεία μου πια, δικαιοσύνης και αγάπης αρχάγγελος. Εσύ, αδερφή μου, αθάνατη. Υπόκληση στη φίλη που έφυγε, μα και η νέα αρχή που σχεδιάζεται από την ποιήτρια μέσα από λόγια αποφασιστικής και δυναμικής σχέσης. Τη ζωή στενεύει ο κύκλος και εγώ πάντα στο κέντρο, μια κίσα, ένας αετός. Τώρα γυναίκα Σαολίν, που με κεδεμένα τα μάτια στα κοράκια, αίτητη. Έτσι αυτό προσδιορίζεται στο ομώνυμο και τελευταίο ποίημα της συλλογής αυτής. Θα ήθελα να κλείσω με μια ευχή. Ευλογία είναι να μπορέσουμε να αξιωθούμε μια φιλία όπως αυτή που έδεσε τη Χρύσα και την Ατάσα, που η απώλεια έγινε όχι μαράζι και θλίψη, αλλά εφαρτήριο νέας αρχής. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Σαλακέλη. Ευλογημένα Χριστούγεννα, να πάρει ξανά φως η ζωή μας. Χρύσα μου, καλοδιάβατο το βιβλίο σου, να αγγίξει τον αναγνώστη όπως εμένα. Σε ευχαριστώ και πάλι που με επέτρεψε σε αυτό το ταξίδι στα μύχια της ψυχής σου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα και εγώ να συμπληρώσω κάτι για τη γυναίκα Σαολίν. Βασικό στοιχείο της φίλης μου, της Χρύσας Νικολάκη, είναι η χρήση της γλώσσας. Κάθε λέξη της μοιάζει ανατομημένη. Είναι σαν να έχει μετρηθεί όλο το βάρος της σημασίας της και μαζί και κάθε αμφισημία που μπορεί να περιέχει. Αστερόφωτη. Ολόκληρη ιστορία και η αγάπη στη φίλη της σε μία λέξη. Μπράβο, Χρύσα. Συνεχίζοντας, θα ακούσουμε το τραγούδι «Άγια νύχτα» από τη Σιμέλα Ανδρουζοπούλου, η οποία, για όσους δεν το ξέρουν, είναι η κόρη της Χρύσας Νικολάκης, και το Βασίλη Ρωμανό, το μουσικό. Thank you.
Λίγα λόγια θα μας πει για η συγγραφέα, η Χρύσα Νικολάκη, πριν κλείσουμε. Κάποια πράγματα λένε είναι σημαδιακά. Εγώ, ας πούμε, τώρα κάπου έχω αφήσει τις σημειώσεις του τέλους μου, αλλά δεν πειράζει. Κάποιος λόγος υπάρχει που έγινε. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους υπέροχους ομιλητές, τον κύριο Ευθυμίο, τους αναφέρω με τη σειρά που κάθονται, τον κύριο Μπούρα, τον κύριο Ρούσκα, την αγαπημένη φίλη Παναγιώτα Μπλέτα, την κυρία Νικολίτσα Γιαντίνη, την αγαπημένη κυρία Σαλιακέλη και την αγαπημένη μου Κέτη Κουμανίδου. Φυσικά τα παιδιά μου και τα δύο είναι εδώ, και τη Σιμέλα Τσοπούλου, τον κύριο Καρούσο, τον εκδότη μου Ζώη, όλους τους ανθρώπους που βοηθήσανε, τον Βασίλη τον Ρωμανό, όλους τους ανθρώπους που βοηθήσανε στη δημιουργία αυτού του βιβλίου, τη Μίνα Κίνγκ, πολύ σωστά, την υπέροχη Μίνα μας που ήρθε από το Λονδίνο για εμένα νωρίτερα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και τη Σιμέλα μου που μόνη της ήθελε να βοηθήσει σε όλο αυτό. Τους ανθρώπους που βοήθησαν στο βιβλίο, που ζωγράφησαν, τη Μαρία την Καρλέτσου, την μικρή Νάσια, Δημητρίου, που ζωγράφησε το εξώφυλλο. Ευχαριστώ για την υπομονή σας, ήταν πολύ μεγάλη εκδήλωση. Πάνω απ' όλα όμως θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που είναι εδώ, της Νατάσας, τους δικούς μου ανθρώπους, τη μαμά της, την αδερφή της, τους φίλους της. Χάρηκα πάρα πολύ, είχα πολύ καιρό να σας δω, λυπάμαι γι' αυτό. Οι υποχρεώσεις μας έφαγαν και ο κορονοϊός. Η Νατάση είναι εδώ, είναι δίπλα μας, είναι φως, είναι ενέργεια, είναι λάμψη. Ο παλμός της τυπάει μέσα μας, ζει κάθε μέρα μέσα σε μένα. Τη θλίψη πλέον την έχω ξεπεράσει και έχω περάσει, όπως είπανε, στη δημιουργία. Έτσι θέλει να μας βλέπει, γι' αυτό δεν θέλω να βλέπω πρόσωπα θλιμμένα που την αγαπάνε εδώ. Μόνο χαμογελαστά πρόσωπα. Τι άλλο να πω. Η ζωή συνεχίζεται, είναι ένας κύκλος. Δύο μεγάλα μάτια τώρα μας κοιτάζουν, η συνέχειά της. Οπότε έχουμε λόγο να ζούμε για αυτά τα δύο μεγάλα μάτια. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω όλους σας που ήσασταν εδώ μαζί μου. Λογοτέχνες που βλέπω, φίλους αγαπημένους, πρόσωπα που αγαπώ, που έχουν έρθει πολύ μακριά για μένα. Συμφοιτητές, Νίκη μου, συναδέλφους από το γραφείο, από τον ΟΤΕ, που αγαπώ. Τον υπέροχο Σταμάτη Γαλάνη, που μου έφτιαξε και ένα τρομερό τραγούδι. Το γυρίσαμε στο στούντιο, την Ασφυξία. Και κάποια άλλη στιγμή θα ξανακάνουμε την Άνοιξη, θα βρεθούμε, θα το φτιάξουμε. Ναι, ναι. Πρωτοτύπησε ο Αντώνης μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορεί να τα κάνεις παγωτό και να έχουν κάποια γεύση. Ήθελα να πω, να κλείσω με αυτό, εννοείται και το καλλιτεχνοποιείο και το Wait Ready και όσους υπήρξαν. Ο Ρίτσος μου δημιουργήθηκε ενώ ήμουν έγκυος στη Σιμέλα. Δηλαδή όλο αυτό το πόνημα το έκανα με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και αφορούσα τη Σιμέλα μου, η οποία έχει υποτιστεί με πάρα πολύ πίεση, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η εγκυμοσύνη, και βλέπω έτσι μια καλλιτεχνική βλέβα και τις εύχομαι να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο, γιατί η τέχνη είναι η σωτηρία στις μέρες μας, ακόμα μεγαλύτερη. Αυτό, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για όλα που ήρθατε εδώ για μένα. Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου και εγώ να σας ευχαριστήσω που είσαστε όλοι εδώ, τόσο εσάς όσο και το αξιόλογο πάνελ. Να ευχηθώ να είναι καλοπόρευτο το βιβλίο της φίλης μας, που θα είναι, γιατί έχει και εχέγγυο, να μην το ξεχνάμε, τον εκδότη του, τον Δρόμονα. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι και σ' άλλα βιβλία στη Χρύσα. Ευχαριστούμε και τον κύριο Αξιώτη από το Άρωμα Ελλάδας που είναι εδώ. Καλή συνέχεια. Όποιος θέλει υπογραφή στο βιβλίο του, είμαστε εδώ.
Ναι.